Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για το ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής των play-off απέναντι στην ΑΕΚ την Κυριακή στην ΟΠΑΠ Αρένα. Μία αναμέτρηση στην οποία ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα έχει στη διάθεσή του είτε τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο είτε τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ο πρώτος θυμίζουμε ότι υποφέρει από ενοχλήσεις στην μέση, ενώ ο Μαρτίνς αναρρώνει από την δεύτερη σερή θυλάσσια που υπέστη στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Οι Πειραιώτες, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι των play-off, είναι πλέον στο μείον 5 από την κορυφή. Και βεβαίως η αναμέτρηση απέναντι στην Ένωση είναι κάτι περισσότερο από must win. Ο Μεντιλίμπαρ θα περιμένει τους διεθνείς οι οποίοι έχουν σκορπιστεί σε όλα τα πέρατα του κόσμου και μάλιστα αρκετοί από αυτούς είναι κομβικοί για τις εθνικές τους ομάδες. Όπως παραδείγματος χάρη ο Στέφαν Γιόβετιτς, ο οποίος κάνει εξαιρετικά παιχνίδια με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου και επιβεβαιώνει την ανωδική πορεία που έχει. Άλλωστε, αυτό φάνηκε και στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ πρόσφατα σκόραρε στη νίκη του Μαυροβουνίου επί των Σκοπίων με 1-0 και μάλιστα με κεφαλιά. Από εκεί και πέρα, σύντομα αναμένεται να υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις για τον γάμο του Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό, ανανέωση συνεργασίας δηλαδή, μέχρι και το καλοκαίρι του 2025. Τέλος, δημοσιεύματα από την Τουρκία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός κάνει προσπάθεια με διαβήματα στην UEFA προκειμένου η ρεβάνς με την Φενέρ που ήταν δεξαχτής του Σουκρού Σαράτσογλου να γίνει σε ουδέτερο έδαφος. Βεβαίως αυτό πρόκειται για τουρκικό ρεπορτάζ και από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει καμία μα καμία επιβεβαίωση.